για αυτή την υπογραφή της σύμβασης υποπαραχώρησης για τη δημιουργία και λειτουργία για 40 χρόνια της Μαρίνας Μεγάλων Σκαφών στην Κέρκυρα. Είναι μια ακόμα πράξη εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής και της πολιτικής προφανώς των Υπουργείων Ναυτιλίας και Τουρισμού για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και την ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και κοινωνιών. Η μαρίνα αυτή είναι μαρίνα η οποία θα κατασκευαστεί εκ του μηδενός. Η παραχώρηση αυτή γίνεται στη σειρά, έρχεται στη σειρά άλλων παραχωρήσεων που έχουν προχωρήσει το τελευταίο διάστημα. Είναι αξιοποίηση ενός ακόμα περιουσιακού στοιχείου του ΤΑΙΠΕΔ που θα το αποφέρει έσοδα περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ σε περίοδο 40 ετών. Ενώ ταυτόχρονα θα συνοδευτεί αυτή η παραχώρηση από επενδύσεις της τάξης των 50 εκατομμυρίων ευρώ από την πλευρά των παραχωρησιούχων. Δεύτερον, με την σημερινή παραχώρηση ολοκληρώνεται ένα έργο ακόμα σύγχρονων υποδομών με πολλαπλασιαστικά ωφέλη για την Κέρκυρα. Η Μαρίνα θα μπορεί να εξυπηρετεί μέχρι σχεδόν 100 σκάφη και θα δημιουργήσει προφανώς νέες θέσεις εργασίας για την τοπική οικονομία, θα ενισχύσει την τοπική οικονομία και θα αναβαθμίσει την Κέρκυρα. Από τις εκλογές του Ιουλίου και μετά, με αυτήν εδώ την σύμβαση παραχώρησης, έχουμε φτάσει στις 12 συμβάσεις παραχώρησης και αποκρατικοποιήσεις που αποφέρουν έσοδα για τα δημόσια ταμεία ύψους 8 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι ρεκόρ και από πλευράς αριθμού αποκρατικοποιήσεων και από πλευράς εσόδων από τότε που ξεκίνησαν να γίνονται αποκρατικοποιήσεις στην Ελλάδα. Μια σύμβαση η οποία είναι σταθμός για την Κέρκυρα. Είναι σταθμός για αυτό που λέμε ποιοτικός θαλάσσιος τουρισμός. Γιατί θα μπορεί να φιλοξενεί τα mega yachts σε μια περίοδο που η Ελλάδα αρχίζει να απογειώνεται στο θέμα του γιότι. Εάν κάποιος θέλει να δει τη χώρα σε μια δεκαετία σε αυτό το θέμα και με τις δυνατότητες που έχει, με τα πολλά νησιά, τα όμορφα νησιά, θα αντιληφθεί ότι εδώ συμβαίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η ανάπτυξη λοιπόν της Μαρίνας Μεγάλων Σκαφών στην Κέρκυρα εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την αναβάθμιση και την αξιοποίηση των υποδομών και των υπηρεσιών στους τουριστικούς λιμένες της χώρας, καθώς ο θαλάσσιος τουρισμός, όπως υπόθηκε, δημιουργεί υψηλού επίπεδου πολλαπλασιαστικά, άμεσα και έμεσα ωφέλη σε επίπεδο τοπικής και εθνικής οικονομίας. Και βεβαίως οι επενδύσεις στο high-end κομμάτι της προσφοράς είναι αυτές που θα μας οδηγήσουν στο μέλλον στη δυνατότητα τα μεγέθη του τουρισμού να τα μετράμε περισσότερο ποιοτικά και λιγότερο ποσοτικά. Τώρα, ως εκπρόσωπος του κερκυραϊκού λαού, διότι μια μεγάλη επένδυση θα γίνει στην Κέρκυρα. Ένα έργο πνοής το οποίο θα αλλάξει την εικόνα όχι μόνο της πόλης της Κέρκυρας αλλά και ολόκληρου του νησιού και θα φέρει πολλά οικονομικά ωφέλη στην τοπική κοινωνία. Άλλωστε στην επενδυτική φιλοσοφία τόσο της κυβέρνησης αλλά αντίστοιχα και του υπερταμείου Growth και του ΤΑΙΠΕΔ να υπάρχουν, να γίνονται υγιείς και μακράς προοπτικής επενδύσεις όπως είναι αυτή η σημερινή και προφανώς να δώσουν ακριβώς το νησί της Κέρκυρας όπως είπε και ο Υπουργός Τουρισμού ακόμα ένα επιπλέον πλεονέκτημα για να μπορέσει να προσελκύσει ποιοτικό τουρισμό. Ότι στη Λάμδα βλέπουμε το ρόλο μας όχι μόνο ως απόλυτα τεχνοκρατικό, αλλά μέσα στο όραμά μας είναι και η θέλησή μας να έχουμε ένα θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία, να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών στους τομείς που δραστηριοποιούμαστε βέβαια και να ενδυναμώσουμε την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Και πιστεύουμε ότι οι μαρίνες παρέχουν ίσως τη μεγαλύτερη ευκαιρία προβολής της χώρας στο εξωτερικό και της ποιοτικής της ανάπτυξης. Η Κέρκυρα είναι από τα ωραίτερα νησιά της Ελλάδας. Εγώ προσωπικά την αγαπάω όχι μόνο για τη φυσική της ομορφιά,
αλλά και την ποιότητα των κατοίκων της. Έχει ένα τρομερό πολιτιστικό υπόβαθρο. Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι που θα κάνουμε την επένδυση εκεί και θα θέλαμε να συμμετάσχουμε και σε άλλες επενδύσεις στον τομέα των Μαρινών. Έχουμε χιλιάδες χιλιόμετρα ακτογραμμών. Βλέπουμε πώς αναπτύσσονται γειτονικές χώρες όπως η Τουρκία, όπως η Κροατία. Πιστεύουμε ότι έχει έρθει η σειρά μας. Και να πω για το τελευταίο ότι οι Μαρίνες πέραν της ανάπτυξης που δίνουν στον θαλάσσιο τουρισμό. Προσφέρουν, τουλάχιστον αυτές που έχουν έκταση γύρω από τις μαρίνες, προσφέρουν τη δυνατότητα να γίνουν και όμορφα πράγματα στο χερσαίο χώρο και να βελτιώσουν και τη ζωή των γύρω κατοίκων, πέραν από αυτό που φυσικά έρχονται με τα σκάφη τους. Η εταιρεία μας επενδύει στην Κέρκυρα έναν από τους κορυφαίους προορισμούς μεγάλων σκαφών αναψυχής σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Σκοπός μας είναι η δημιουργία και η βιώσιμη ανάπτυξη μιας μεγάλης ελληνικής μαρίνας, σύγχρονης, με λιμενικές και χερσαίες υποδομές, κατάλληλες για τη φιλοξενία και τη συντήρηση σκαφών αναψυχής που θα μένουν στην Κέρκυρα 12 μήνες το χρόνο, το λεγόμενο home porting. Η Mega Yacht Marina Κέρκυρας θα παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αποτελώντας ανταγωνιστικό πόλο έλξης σκαφών στην ευρύτερη περιοχή του Ιωνίου και της Αδριατικής, με σημαντική προστιθέμενη αξία στην απασχόληση και στην τοπική οικονομία της Κέρκυρας. Αυτό. Ναι, ναι, sorry. Εμένα το Θοδωρή. Ωραία. Οκ. Και από εδώ λίγο. Και από εδώ λίγο. Πάει τώρα σε αυτόν τον άλλο.